λαμπρότητα και με θρησκευτική κατάνοιξη. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο Ηράκλειο, όπου έφτασε αεροπορικός από την Ιερά Μονή Κουτλουμοσίου του Αγίου Όρους. Το Τίμιο Ξύλο το συνόδευσαν στο Ναό του Αγίου Μινά δύο μοναχοί της Μονής, ο Φιλόθεος και ο Μωυσής, και το υποδέχτηκε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, η Ιεραρχία Κρήτης, αλλά και πλήθος πιστών. Μεγάλη τιμή και ευλογία η έλευση του Τιμίου Ξύλου στην πόλη μας, στην Αρχιεπισκοπή, στον Ναό του Αγίου Μινά. Νομίζω δεν έχω μεγαλύτερο δώρο από αυτό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και ως τοπική εκκλησία και ως λαός γενικότερα. Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, ο οποίος μας δίδει αυτό το μεγάλο δώρο, να υποδεχθούμε το Τίμιο Ξύλο και να το προσκυνήσουμε και να πάρουμε δύναμη και ευλογία από αυτό. Το εν λόγω τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου πρόκειται από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο και φυλάσσεται εδώ και πολλούς αιώνες στην Ιερά Μονή Κουτλουμοσίου. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στον Αγίο Μινά. Παλαιότερα έχει έλθει και πάλι τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ως επίσης και κάποιες μονές και στην Κρήτη φυλάσσουν έστω και ένα μικρό ελάχιστο τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού. Έχει έλθει και στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια όμως είναι η πρώτη φορά που επισήμως υποδεχόμαστε ως Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης από το Άγιον Όρος, από τη Μονή Κουτλουμοσίου, το Τίμιο Ξύλο, και θέλουμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και τον Σύλλογο των Φίλων του Αγίου Όρους Ηρακλείου, που ήταν δική τους η σκέψη και η πρόταση στο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας, ο οποίος την αποδέχτηκε ολοθύμως και έστειλε τα σχετικά έγγραφα για να έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε εδώ, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στην Αρχιεπισκοπή και στον Άγιο Μινά, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού μας. Οι πιστοί φανερά συγκινημένοι σειραίουν από το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά για να προσκυνήσουν το Τίμιο Ξύλο, καθώς θα εκτίθεται στον Ιερό Ναό για προσκύνηση έως και την Κυριακή 10 Απριλίου. Έχω συγκλονιστεί. Λόγω, τι σας κάνει, γιατί δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι εντάξει, έχουμε ανάγκη όλοι κάπου να πιστέψουμε και να κουμπίσουμε. Πιστεύοντας τώρα ότι το Τίμιο Ξύλο αυτό θα δώσει κάποια χαρά, εφορία στην πόλη μας και ελπίδα του πάντων. Οι πιστοί αναποθέτουν στο Τίμιο Ξύλο τα προβλήματά τους, τις αγωνίες τους, τις προκλήσεις, το τάμα τους και παίρνουν δύναμη από το Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού. Είναι μεγάλη μέρα πράγματι. Πρέπει όλοι οι πιστοί να κατέβουν να προσκυνήσουν με βλάβια το Τίμιο Ξύλο. Έχουμε ανάγκη να προσευχηθούμε όλοι για τα ό,τι υπάρχει μέσα στην Ελλάδα μας.